Πώς είναι η προσωπική σου ζωή, Τάσο? Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι σε βλέπουμε τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια στη τηλεόραση πια? Μπροστά ή πίσω? Καλά, μπροστά. Πίσω πολύ. Εντάξει, μπροστά από το 12 στην Κύπρο. Στην Άρα Ελλάδα είναι από το 19. Τώρα, στην Ελλάδα από το 19. Και θέλω να πω ότι για σένα ξέρουν λίγα πράγματα οι τηλεθεατές. Γιατί εντάξει, εμείς που είμαστε στην πιάτσα γνωριζόμαστε, αλλά νομίζω ότι δεν είσαι από τα πρόσωπα που γενικότερα δεν δίνεις και συνεντεύξεις πολύ. Δεν απασχολείς πολύ με τη ζωή σου γενικότερα. Μα τι υπάρχει να απασχολείς, αυτό είναι το θέμα. Σου είχε περάσει από το μυαλό οικογένεια, παιδιά και τέτοια? Νομίζω ότι δεν είναι το στυλ μου. Άκου, εγώ είχα δύο γατιά. Πεθάνανε τώρα τα γατιά και τώρα δεν έχω κάποιο άλλο ζώο. Αλλά ήμουν τόσο τσιτωμένος που λέω, αν έχω παιδί πώς θα είμαι. Την ευθύνη δεν αντέχεις, Ναι, είμαι πολύ προστατευτικός. Και γενικά και με τους φίλους μου. Ας πούμε, είναι ένας φίλος μου που άμα, ξέρω εγώ, τύχει και πρέπει να του βγάλω το σκυλί έξω βόλτα, είμαι στην τσίτα. Αλήθεια σου λέω. Είμαι στην τσίτα. Μη φάει φόλα, μην το χτυπήσει αυτοκίνητο, μη μου φύγει. Καλά, μου λένε και η αδερφή μου που έχει παιδιά και άλλοι, μου λένε καλά, αυτό μετά συνηθίζεται. Αλλά ναι, είμαι πολύ προστατευτικός. Και... Έχει ζήσει έρωτα μεγάλο. Έχει ερωτευτεί πολύ, ρε παιδί μου, να πεις. Γιατί επειδή είσαι ένας τύπος. Ναι, δύο φορές. Ναι, είσαι ένας τύπος που δεν μπορεί να σε φανταστεί κανείς. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να κάνεις ακραία πράγματα. Είσαι πολύ κομιλφό, πολύ. Έτσι, ένα πλάσμα πολύ τυπικό και χαμηλών τόνων. Ωραία. Δύο φορές. Ναι. Την πρώτη φορά. Δύο φορές έρωτας δυνατός. Ναι, που δεν το θέλω πια. Okay. Δεν μ' αρέσει. Δεν το θες το συναίσθημα αυτό. Όχι, γιατί αποσυντονίζομαι. Λοιπόν, στο πρώτο. Με βγάζει από το στόχο μου. Ναι. Λοιπόν, την πρώτη φορά στα φοιτητικά χρόνια, στην Αθήνα κτλ., αποσυντονίστηκα. Και θα χάνα το στόχο. Μάλιστα. Αλλά έκανα βλακεία. Τι έκανες? Απάντησα και σαν το βλάκα το είπα. Τι λες, ρε φίλε? Δεν είμαι ηλίθιος. Α, απάντησες και το έπεσε. Ναι. Ενώ λες δεν πρέπει να τα λέει κανείς αυτά. Ναι, τύπου ειλικρίνεια που λέγαμε πριν. Ναι. Σε έπιασε κρίση ειλικρίνειας και πήγες, ναι, το πες. Βλακεία. Δεν λέμε ποτέ. Και χάλασε. Ναι. Και χάλασε. Και τη δεύτερη φορά ήμουν έτοιμος να αλλάξω και. Δηλαδή, αν δεν το έλεγες, εσύ δεν είχες σκοπό να χωρίσεις από αυτή τη σχέση? Τότε όχι, σίγουρα. Ποιος ξέρει κιόλας, ναι, τώρα, ναι. Ήταν και πρώτος, για μεγάλος έρωτας. Για πάμε σε κανένα πιο πρόσφατο. Ήμουνα και έτοιμος την δεύτερη φορά, έτσι, του πολύ έρωτα, που σου λέω δεν μου πάει, δεν τον θέλω, ναι, γιατί με βγάζει πολύ εκτός. Δηλαδή όλη μέρα ασχολούμαι με αυτό. Α, κολλάς, ε. Ναι, και δεν... Κολλάς τα σούλη μου όταν ερωτεύεσαι. Ναι. Και ήμουν έτοιμος να αλλάξω και χώρα. Ναι. Και λέω, τι βλακεία τελικά. Ναι. Που θα έκανα. Δηλαδή δεν θα είμαστε εδώ. Και τι έγινε με αυτόν τον έρωτα το δεύτερο? Ξαναπάτησες? Όχι. Έγινε εξ αποστάσεως και μετά τέλος. Α, ναι. Degradé, la minore. Ναι. Όμως έχω να σου πω ότι οι μεγάλοι έρωτες, ναι, δεν ήταν οι μεγάλες αγάπες. Αχα. Και εγώ προτιμώ τη μεγάλη αγάπη από το μεγάλο έρωτα. Και αυτά δεν γίνονται, έρχονται, συμβαίνουν, δεν συζητιούνται. Έτσι δεν είναι? Να σου πω για να καταλάβεις ότι δεν έχω μεθύσει ποτέ. Μιλάς στον άνθρωπο, ναι, που μόλις πιω δύο γουλιές ποτό είμαι για τους ανώνυμους αλκοολικούς. Δεν έχω την αίσθηση τι σημαίνει το να χάνει κάποιος τον έλεγχο. Και ούτε και με ενδιαφέρει να το μάθω. Ναι. Το καταλαβαίνω, Τάσο. Όμως σε μία σχέση είμαι πάρα πολύ δοτικός. Είμαι σίγουρη. Μέχρι καταπιεστικός. Όχι με την έννοια της καταπίεσης. Με την έννοια της... Της ζήλιας, δεν ζηλεύω ποτέ και τα λοιπά. Της προστατευτικότητας. Της προστατευτικότητας, ναι. Ναι. Νομίζω ότι και ένα παιδί θα είναι πολύ ωραίο να έρθει στη ζωή σου κάποια στιγμή. Σκέψου το ξανά. Έχω δύο ανιψούλες, οπότε μια χαρά, γιατί σου λέω, με το παιδί μπορεί και να σαρτάρω. Δεν ξέρω τι. Αγάπη, είσαι τόσο νέος ακόμα που πραγματικά θα έρθουν ωραία πράγματα στη ζωή σου και είσαι και από τους ανθρώπους που ουσιαστικά μαγνητίζεις αυτά που θέλεις.